Τώρα τελευταία έχουν βγει πόσα Prime Icon Picks, Icon Moments Packs και όλα αυτά. Οπότε σήμερα μάζεψα τα καλύτερα pools από την προηγούμενη εβδομάδα με μόνο Icon Picks και πακέτα. Πήγαμε, ξεκινάμε. 3, 2, 1, πάρτε το Prime Icon. Να δούμε σημαίες πρώτα, γιατί χθες είχαμε πολύ Αργεντινή. Ο Κρέσπο μας έχει στοιχειώσει. Οκ, not bad. Έχουμε μια Ισπανία. Dribbling. 58. Ιέρο, Ή Πουγιόλ. Defending. 94 defending. Πουγιόλ νομίζω είναι 94 defending. Νομίζω ο Ιέρο έχει 92, 93 κάπου εκεί. Και να δούμε λίγο και το πηγουνάκι του. Ναι, είναι ο Πουγιόλ, είναι ο Πουγιόλ. Βλέπετε που ο λαιμός του είναι το ίδιο πάχος με το κεφάλι του. Αυτός είναι ο Πουγιόλ. Άσβερκος Πουγιόλ. Άσβερκος, έτσι. Γυμναστηριακός. Γαλλία ή Ολλανδία πρώτα. Γαλλία θα πάω, λέω εγώ. Passing. 82 passing. Physical. 91, Καντονά δεν είναι. Κάνα CB μου φαίνεται θα είναι έτσι. ACB τέτοιο είναι, ή ACDM. 83 pace. Μακελελέ. 91 physical μακελελέ. Πέτει ίσως. Μετεσαγή μάλλον. Forehead. Όχι. Ω! Βιερά! Βιερά! Ναι! Ναι, ρε φίλε. Αν και τώρα μπορείς να πας να κάνεις και το moments, αλλά οκ. Okay. Υπάρχει ο Hulit Prime έτσι. Defending. Εδώ θα μας πει κατευθείαν. 37 defending! Δεν είναι ο Χούλιτ σίγουρα. Τέτοιο. Dribbling. 85 dribbling. 86 pace. Όχι, 91 shooting. Ο Κλάιφερ ήταν τότε έτσι. Αυτάκι. Νομίζω. Van Nistelrooy. Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ. Αλλά πώς έχουν κάνει έτσι το FIFA, ρε φίλε. Τι 86 pace ο Van Nistelrooy. 3, 2, 1. Πάρτο. Γαλλία, Γαλλία, Βραζιλία. Οκ. Δύο Βραζιλίες και μία Ισπανία. Φυσικά θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την Ισπανία, έτσι. Ας ξεκινήσουμε με το physical. 78 physical. 88 dribbling. Defending. Όχι, ο Torres είναι αυτός. Μου λίγο ταυτάκι. Ναι, Prime Torres. Και αυτός είναι καλός άμα θέλεις και από ένα επιθετικό, να ξέρεις. Άμα είσαι κανένας Liverpool ή Chelsea fan ή ξέρω εγώ απλά σ' αρέσει ο El Niño, δεν είναι και άσχημο. Dribbling. 86. Defending. Ναι, είναι defending. Και pace. Νομίζω είναι ο Carlos Alberto αυτός. Και αυτό δεν είναι άσχημο. Right back για όλο το game. Not bad. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πρώτα αν είναι αμυντικός. Όχι, δεν είναι αμυντικός. Πάμε να δούμε το passing. 88 passing. Δεν είναι σίγουρα R9. Ο R9 νομίζω έχει 82 ή κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα μπορεί να είναι Socrates, μπορεί να είναι Kaká. Μπορεί να είναι Garincha. Όχι, Garincha νομίζω έχει 92 passing για κάποιο λόγο. Shooting 91. Πελέ θα μπορούσε να είναι. Dribbling 92. Boom. Όχι, Rivaldo δεν είναι. Nice. Για μισό δευτερόλεπτο νόμιζα μήπως είναι Ροναλντίνιο, αλλά δεν είναι, είναι Ριβάλντο. Θα σου μείνει right back για όλο το game, μπορείς να πάρεις τον Carlos Alberto. Δεν ξέρω. Ω! Αυτόν ήθελες, γιατί εγώ πήγαινα δεξιά για αριστερά και το πάτησε. Για να σε δω. Δύο Γαλλίες, μία Βραζιλία. Όχι, όχι πάλι Αργεντινή, όχι. Μην τα βάζουμε κάτω από τώρα, έχουμε μία Ολλανδία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Αργεντινή, defending, 77, shooting, 85. Verón, position. Verón. Juan Sebastián Verón. Στο μεσαίο είναι είτε Sánchez είτε Hernández. Μόνο Κρόεφ μας σώζει. Passing 74. Καλά, και οι δύο strikers και οι δύο χαλιά είναι. Το pace θα μας το δείξει. 92 pace. Νομίζω είναι ο Sánchez. Καλά πήγε αυτό. Hernández το δεύτερο. Και έχουμε τώρα την Ολλανδία. Physical. Όχι. Ποιος είναι ο Λεμάκης αυτός. Α, Zendorf. Βασικά πώς τον έχουν κάνει έτσι ρε φίλοι το Zendorf, θέλω να σου. Να μην είναι Hulit Gang, ο Prime Zendorf με πεθαίνει. Πικ, δώσε μου καλές σημαίες τώρα ρε φίλε. Αργεντινή, Ιταλία, Ρωσία. Έχω βγάλει Αργεντινή σε κάθε player pick σήμερα ρε φίλε. Τι θα γίνει. Εντάξει, Γιασίν είναι ο πρώτος, αποκλείται να μην το ξέρουμε. Αργεντινή, για να δούμε τώρα, θα είναι Crespo, θα είναι Verón, ποιος θα είναι. Defending. 38. Οπότε είναι πάλι ο Crespo. Back to back to back Crespo. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό να βγάλουμε τρεις φορές τον ίδιο παίκτη σε player pick. Κοίτα, Vieri δεν είναι. Del Piero νομίζω είναι έτσι. Ace. Ναι, Del Piero είναι. Και dribbling. Οκ, okay, Del Piero δεν νομίζω ότι είναι και κακή επιλογή. Επίσης, ο Γιασίν δεν νομίζω ότι είναι και τόσο κακή επιλογή. Τον παίρνει και τον βάζει για όλο το game. Έχει 94 στο τέρμα. Ευχαριστώ, Τζαβού. Ήθελα τέρμα. Α, οκ, okay, κομπλέ. Οπότε α πάρουμε Γιασίν. Δεν ξέρω αν τρολάρει. Όσο μια καλή φανέ. Εδώ είναι μια καλή σημαία, ρε φίλε. Αργεντινή, Τσεχία, Αγγλία. Και δεν γίνεται να είναι ο Μαραντόνα. Και θα είναι λογικά Τσεχ. Και Αγγλία μόνο ο Ρίο υπάρχει. Έρμα. Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα στον αριστερό γιατί δεν γίνεται να είναι ο Μαραντόνα. Οπότε dribbling 89. Pace 89. Ο Crespo νομίζω είναι. Prime Crespo, shooting. Pace. Α, όχι, είναι όντως παίκτης, οπότε είναι ο Nedved, έτσι. Shooting. Τι άλλο υπάρχει, ρε μάγκες, από τον Nedved. Έχει, όχι, νομίζω ότι έχει για κάποιο λόγο 90 shooting ο Nedved. Σε παρακαλώ, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ να είσαι ο Ρίο Φέρντιναντ. Θέλω να δω τα ράστα. Defending. Bobby Moore. Όχι! Γιατί Bobby Moore! Και δεν δίνω καθόλου respect, ρε φίλε, γιατί είναι και άτομο που έχει σηκώσει τελευταία φορά το Μουντιάλ την Αγγλία. Εγώ, άμα είμαι στη θέση εδώ πέρα, θα πέρα τον Nedved λογικά. Μπαμ. Το στέλνουμε.
Στην Βραζιλία. Όχι ρε μα, όχι πάλι. Αλμπιθελέστε μακριά. Αργεντινή πλέον. Εγώ σας το έχω πει, για κάποιο λόγο με κυνηγάνε, με κυνηγάει η Αργεντινή και είναι όλα χάλια. Ζανέτη έτσι, δεν έχει άλλο αμυντικό. Πάμε για Pace. Boom. Ω, ο Ian Wright νομίζω είναι έτσι. Ναι, Ian Wright. Ο οποίος τώρα πετσοκόβει TikTok, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι κάθε μένα full trendulas. Γερμανία Pace. 87 Pace. Ναι, ο Λάμενε, γιατί νομίζω ο Ματέος έχει κακό dribbling, έχει καλό shooting. Ο τύπος κατέκτησε πόσα τρόπια για τέτοια απλά παίζοντας απλά. Έλα για το P1, έλα για το P1. Βραζιλία, Ισπανία. Low the ball. Ξεκινάμε από Ισπανία πρώτα απ' όλα. Dribbling. 92. Είναι ο Μπούτρα. Είναι prime Μπουτραχουένιο Pace. 91. Physical. 73. Δεν είμαι τίποτα R9. Ούτε ο Πελέ. Ούτε ο Ροναλντίνιο νομίζω είναι. Prime κακά. Κακή κάρτα γενικά. Λοιπόν, μεσαίο. Defending. Όχι ρε φίλε. Ποιος είναι τώρα. Right back είναι. Τώρα είναι Κάρλος Αλμπέρτο. Λοιπόν, έχεις δύο dubs εδώ πέρα. Και ο Καπίτα είναι καλός. Και ο Μπουρταχόνιο. Σε παρακαλώ, απλά μην πάρεις κακά. Εκτός κι αν είσαι κανένας τρελός Μιλανέζος και γουστάρεις κακά. Τι θα πάρεις. Πήρε Μπούτρα. Τα ανοίξαμε. Ωoo, πέτυχα 2 στα 3. Καλά γενικά, Πορτογαλία ρε φίλε, αν σε παρακαλώ να είσαι, σε παρακαλώ Εωσέμπιο. Όχι, physical. Που νομίζω έχει καλύτερο physical από αυτό ο Εωσέμπιο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Defending, απέσιο, passing. Ναι, είναι νομίζω, δεν είναι ρουϊκός. Το ρουϊκός νομίζω έχει 88, είναι ο Ντέκο, ό,τι χειρότερο. Ξέρουμε γεωγραφία γενικά. 79 passing. Νομίζω αυτό παίζει να είναι ο Τόρες, είτε ο Μπουτραχουένιο. Ωραία, είμαστε μια χαρά. Shooting, είναι striker. Είναι ο Τόρες. Τέλεια. Αυτό είναι dub. Passing. Δεν νομίζω να είναι R9 με 84 passing. Νομίζω να είναι 82 passing, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, όχι. Γιατί να είσαι αμυντικός. Γιατί να είσαι Ρομπέρτο Κάρλος, ρε φίλε. Είναι όντως τώρα. Απαντήστε με αυτό σοβαρά. Είναι το πιο συχνό πικ ο Ρομπέρτο Κάρλος. Τον έχω τύχει, νομίζω, τις πιο πολλές φορές από κάθε άλλη κάρτα. Να δούμε. Όχι Αργεντινή, δεν θέλω Αργεντινή. Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Και σε ελπίσουμε τη Γαλλία κάτι είναι γιατί τα άλλα δύο. Πάμε για Ισπανία πρώτα. Passing. Nice. 85. Α, θεματοφύλακας. Μόνο ένας υπάρχει. Είναι ο φίλος μας ο Κάση για 92 rating ο πρώτος. Αριστερά. Dribbling. 91. Παντζιό. Shooting. 91. Αμέ έχει 83 pace. 86 pace. Ποιος είναι ρε φίλε. Α, ο Ζόλα. Οκ, okay, prime Ζόλα. Εντάξει, δεν είναι και άσχημη κάρτα. Γαλλία. 78 dribbling. 92 defending. Wow. 79 pace. CB. Blanc είναι. Laurent Blanc. Δεν είναι και πάρα πολύ καλό το pick αυτό να σου πω αλήθεια. Εντάξει, ο Λούμπρον κάθε θα σου κάνει στην άμυνα, αλλά δεν είναι τίποτα καλό. Ο Κασίγες είναι τερματοφύλακας, οπότε τουλάχιστον έχει τέρμα. Και ο Ζόλα, δηλαδή βάζει το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι θα ήταν και τίποτα ακραίο. 4-4 έχει, καλό shooting. Κάτι κάνει. Δώσε Βραζιλία. Πορτογαλία, Γαλλία, Βραζιλία. Όλα θα μπορούσαν να είναι καλά. Θα μπορούσαν να έχουμε prime Eusebio, prime Vieira και ένα prime R9, ξέρω εγώ. Passing πρώτα απ' όλα. 89 passing. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πόσο καλό passing έχει ο Eusebio. Πάντως θα μπορούσε να ήταν κανένας Deco αυτός που είχε καλό passing. Physical. 80. Πάμε για το shooting. Εντάξει, δεν είναι με τίποτα ο Eusebio. Ο Eusebio έχει 95 finishing, ξέρω εγώ. Είναι ο Rui Costa. Είναι prime. Α, όχι, Figo είναι ρε. Τι Rui Costa. Εντάξει, θα μπορούσε καλύτερα. Πάμε τώρα στο Γάλλο. 86 physical δεν είναι με τίποτα Vieira. Vieira νομίζω prime έχει 92 physical τι έχει. Τώρα 86 ούτε αμυντικός είναι. Όχι, ο Ζιζού έχει πολύ καλύτερο defending. Ωπα, τι δεν είναι. Α, blank. Όχι ρε φίλε, blank τώρα δεν έχει καλύτερο defending. Αυτάκι. Και όμως είναι ο blank. Laurent blank. Δώσε μου κάτι, φτιάξε μας λίγο τώρα, δώσε μας ένα πελέ. Pace. 92 pace θα μπορούσε να είναι Roberto Carlos. Dribbling. Άρε φίλε, γιατί Roberto Carlos ρε φίλε. Τι Ρομπέρτο Κάρλος, ρε φίλε, και ήμασταν έτοιμοι για πολύ ωραίο πράγμα. Prime Ρομπέρτο Κάρλος. Εντάξει, ρε φίλε, είναι τίμιος ο Ρομπέρτο Κάρλος, αλλά δεν είναι αυτό που περιμένεις. Τώρα, όταν βλέπεις Γαλλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, τώρα κοιτάξτε εδώ πέρα τα τρία. Nice. Το στείλα. Αργεντινή, Αγγλία θα είναι. Όχι, ρε. Γιατί είναι τόσο χάλια οι σημαίες. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο δάμα, γιατί ξέρουμε ότι είναι ο Σμάιχελ. Μπίγκελ. Αργεντινή, dribbling 89, shooting 90. Είναι ο Κρέσπο, νομίζω. Κρέσπο και πάλι για δεύτερη φορά σήμερα. Ο άλλος έχει Κριστιάνο Ρονάλντο, Αντρέ, Φουτ Μπέρθε και θέλει και του βγάζει Κρέσπο. Και πάμε στον Άγγλο. Εδώ πέρα θέλουμε καλό pace. 80 pace. Κάμπελ. Όχι. 80 pace, 82 physical. Θα είναι κανένα σκόλ, έτσι. Dribbling. Μπέκαμ. Οκ, κοίτα, δεν είναι ό,τι καλύτερο, ρε φίλε. Κανένα από αυτά, να σου πω αλήθεια. Είναι λίγο όλο το πικ. Μπέκαμ, εγώ θα έπαιρνα, να σου πω αλήθεια. Με σημαίε review, για να δούμε τώρα. Έχουμε βγάλει Βραζιλίες, έχουμε βγάλει Γαλλίες, έχουμε βγάλει Ολλανδίες. Και τώρα έχουμε.
Ναι ρε φίλε, ήδη έχουμε ένα σίγουρο dub. Ο αριστερός είναι σίγουρα ο Ούγγρος εκτελεστής, έτσι. 96 shooting, πηγουνάκι of the gods. Prime Puskas εδώ πέρα, κοιτάξτε stats, 91 pace, 92 dribbling, 96 shooting, 91 passing, μαγική κάρτα. Και να δούμε άμα έχουμε, και τον μεσαίο, και πάμε να δούμε άμα έχουμε κάποιον R9 εκεί στα... Κάτσε λίγο. Αυτός είναι, παιδιά! Prime Maldini! Prime Puskas! Prime Maldini! Δώσε μου τώρα και ένα Prime R9 ή κανένα Prime Pelé εδώ δεξιά. Να είναι κυριολεκτικά το καλύτερο Prime Icon Pick που έχω δει ως τώρα. Για να δούμε τώρα, πάμε και στο δεξί. Defending. Όχι, είναι ο Ρομπέρτο Κάρλος. Έτσι, 92 pace, 83 shooting. Ναι, και τέτοια πράγματα. Έτσι κάνεις και με το Messi. Πήρε Puskas. Παμ, πάρτε το. Για να δούμε. Ιταλία, Ολλανδία, Ιταλία. Πάμε για τον αριστερό πρώτα. Μπαρέσι. Όχι, μην το λες αυτό. Shooting. Όχι, όντως είναι. Κάτσε, αυτό πες να είναι και η Μαλντίνη. Ε? Ή Μπαρέσι είναι η Μαλντίνη. Νέστα λέει. Όχι, ρε φίλε, τι νέστα. Εδώ πέρα έχουμε κάποιον καλύτερο. Dribbling 92. Άμα έχει shooting 92 είναι ο Ντελπιέρο. Ναι, Ντελπιέρο νομίζω είναι. Ντελπιέρο, καράφλο του Ντελπιέρο. 92 rated center forward. Μια χαρά. Οκ, okay, δεν είναι και τόσο κακό. Και πάμε τώρα στον Ολλανδό. Που ξεκινάμε από το passing. 91 passing, Bergkamp. Dribbling, 89. Shooting, 91. Ποιος είναι αυτός, ρε μάγκες? Πολύ all around. Bergkamp θα είναι. Face. Ναι, Bergkamp είναι. Όχι. Oh! Prime Hulit! Τον έβγαλε όντως! Τι λες, ρε φίλε! Δεν ήξερα ότι είχε μόνο 86 pace ο Hulit. Νόμιζα ότι είχε παραπάνω. Πόπο, ρε φίλε, είδα και τα ράστα. Έδειξα κουτελό και περίμενα εδώ την καράφρα του Bergkamp και μου πετάει τα ράστα. Πόπο, ρε φίλε, όσο είσαι τελείως. Τώρα δεν χρειάζεται να κάτσει να κάνει 17 swaps ή κάτι τέτοιο. Πάρε Hulit, δεν σε αφήνω καν. Μπαμ, τον επιλέγω εγώ. 5 week with 4 skill moves.